Μικρή συμμετοχή χαρακτήρισε τη σημερινή απεργιακή συγκέντρωση στην Άρτα. Μικρή συμμετοχή στην απεργιακή συγκέντρωση της Άρτας που προκήρυξαν οι ομοσπονδίες στα εργατικά κέντρα και σωματεία. Στο εργατικό κέντρο της Άρτας συγκεντρώθηκαν οι απεργοί εργαζόμενοι του νομού, όπου ο πρόεδρος του ΕΚΑ, Κώστας Παπαϊωάννου, έκανε λόγο για σύμβαση ντροπής, αναφερόμενος στη συλλογική σύμβαση εργασίας που υπέγραψε η ΓΕΣΕΕ, ενώ επισημαίνει πως οι εργαζόμενοι βρίσκονται συνεχώς σε θέση μάχης. Είχαμε τις εξελίξεις μετά το ασφαλιστικό. Δυσάρεστες ήταν οι εξελίξεις και για το ασφαλιστικό και για τη συλλογική σύμβαση. Και αν πάρουμε κάτω στα πράγματα και δούμε πώς φτάσαμε ως εκεί και πάμε λίγο πιο πίσω, δηλαδή οι εργαζόμενοι είναι σε θέση μάχης εδώ και 6 μήνες, δώσαμε τεράστιους αγώνες για να μπορέσουν να αποτρέψουν αυτό το ασφαλιστικό νομοσχέδιο της κυβέρνησης. Δυσκόλυψε την κυβέρνηση για να το περάσει. Δεν μπόρεσε να αποτρέψει όμως αυτό το ασφαλιστικό νομοσχέδιο. Εγώ υπάρχουν και ευθύνες. Ενώ ήταν σε εξέλιξη το ασφαλιστικό, ενώ η κυβέρνηση του Πασόκ λυκάνει μομφή, το Πασόκ λυκάνει μομφή στην κυβέρνηση της Δημοκρατίας, ξαφνικά εκείνο το ίδιο βράδυ ακριβώς η πλειοψηφία της ΓΕΣΕΕ σε πάσχη και δάκια πήγαν και γράψαν μια συλλογική σύμβαση του 1 ευρώ. Και δεν είναι η πρώτη φορά που το κάνουμε. Βέβαια, εδώ το κάναμε για άλλο λόγο. Γιατί ήταν σε εξέλιξη το ασφαλιστικό, γιατί όλοι οι εργαζόμενοι ήταν στους δρόμους και έπρεπε αυτό να κλείσει άλλον άλλο. Και αυτό κάνανε. Πήγαν και μου γράψαν αυτή τη σύμβαση της ντροπής, πιστεύοντας ότι έτσι θα καλυφθεί το αγωνιστικό πρόβλημα των εργαζομένων και ότι θα τελειώσουν με αυτή την ιστορία.